Κύριε Υπουργέ, χτες αφιερώσατε πάνω από τη μισή σας τοποθέτηση να μας πείσετε για τα ωφέλη αυτού του είδους της νομοθέτησης, των ερανιστικών νομοσχεδίων, ή δηλαδή για να καταλαβαινόμαστε, τα νομοσχέδια που μαζεύετε, όλες τις εκκρεμότητες και τις τακτοποιήσεις που θέλετε να κάνετε από όλα τα Υπουργεία και τα φέρνετε όλα μαζί αχταρμά. Και μας είπατε κυρίως ότι το κάνετε για να διατηρείτε τα υπόλοιπα νομοσχέδια καθαρά, να μην τα φορτώνετε με τροπολογίες, όπου και σε αυτές βέβαια πάλι κάνετε τέτοιου είδους τακτοποιήσεις, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι. Βέβαια, την ίδια ώρα το επιχείρημά σας διαψευδόταν στην Ολομέλεια, γιατί χτες φέρατε στο νομοσχέδιο που συζητεί το 2 τροπολογίες με 20 άρθρα. Τώρα πάλι αναμένουμε να δούμε τι θα μας φέρετε τη Δευτέρα. Θα πω αν προλάβω και στο τέλος λίγο γι' αυτό. Αλλά κυρίως μας κάνατε και μάθημα κιόλας ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα έπρεπε στο σύνολό τους να μένουν στις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις και τα υπόλοιπα να ρυθμίζονται με εξουδιωτικές διατάξεις, αλλά λέτε μας λείπει αυτή η κουλτούρα. Ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, τελικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που σε μια τέτοια λεπτομέρεια που θα μπορούσε να διαφύγει της προσοχής, ιδιαίτερα στους πολύ πιεσμένους χρόνους της συζήτησης, κρύβεται ο διάβολος και το πραγματικό σας ενδιαφέρον. Που επιβεβαιώνει, αν θέλετε, και την κριτική ότι μαζέψατε πολλά χρωστούμενα σε αυτό το νομοσχέδιο και τρυπώσατε ένα σωρό φωτογραφικές ρυθμίσεις. Στο άρθρο 5, που αφορά τις χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από τους Δήμους, που βέβαια θα πει κάποιος, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφωνία σε αυτό, στο να στηρίζονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία μιας περιοχής που προάγουν τη συμμετοχή στα οικία αθλήματα κλπ. Σε αυτό φυσικά και δεν υπάρχει διαφωνία, αν και εδώ υπάρχει μια ένσταση και αντίλογο σε σχέση με το ποια κριτήρια θα επιλέγεται το ένα ή το άλλο σωματείο, το ποσό που θα πάρει το καθένα κλπ. Και το κατά πόσο και εδώ χωράνε μεροληπτικά κριτήρια, γιατί κατά τη γνώμη μας χωράνε και κάποιες φορές συμβαίνουν κιόλας, ανάλογα με τις σχέσεις που έχει το κάθε σωματείο με δημαρχαίους, συμβούλους κλπ. Και γι' αυτό είχαμε, όταν είχε ψηφιστεί, γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι θα πρέπει όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία να χορηγούνται και να χρηματοδοτούνται από το κράτος κεντρικά μέσω της ομοσπονδίας τους με αντικειμενικά κριτήρια και όχι βέβαια με τι σόι συνδέσεις έχει ο καθένας με τις δημοτικές αρχές. Όμως αυτή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ήδη. Και εδώ είναι η λαθροχειρία σας, δεν εισάγεται για πρώτη φορά. Υπάρχει στην υποπερίπτωση ΒΙΟΤ, την 6, υποπερίπτωση 6 του άρθρου, την οποία σήμερα καταργείται. Γιατί την καταργείται και εισάγεται αυτή την δυνατότητα στην περίπτωση 1? Γιατί μαζί με αυτή την κατάργηση συμπαρασύρεται και καταργείται και μία εξαίρεση που υπήρχε στη συγκεκριμένη διάταξη, να απαγορεύεται στους Δήμους να χρηματοδοτούν τις ανώνυμες εταιρείες. Τα σωματεία που έχουν ανώνυμες εταιρείες, ΠΑΕ και ΚΑΕ. Αυτό έρχεστε σήμερα να καταργήσετε, αυτό σας κόπτει και εκεί είναι το πραγματικό σας ενδιαφέρον. Και εμείς ρωτάμε δηλαδή, ο Βόλος, η Κηφισιά, ο Πειραιάς, η Αθήνα, και να μην αναρυθμίσουμε και άλλους δήμους που έχουν μεγάλες ΠΑΕ στην περιφέρειά τους, θα χρηματοδοτούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή τα δώρα στις διάφορες ΠΑΕ θα γίνονται από την τσέπη των Δημοτών. Αν δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, γιατί σας βλέπω και ξανίστεστε, γιατί καταργήσατε αυτή την εξαίρεση, δεν καταλαβαίνουμε, που υπήρχε ρητά στο νόμο. Οι ανώνυμες εταιρείες είναι σωματεία. Έχουν αθλητικά σωματεία και πριν υπήρχε, δεν είναι σωματεία με αυτή την... Ναι, όμως υπήρχε ρητά στο νόμο το οποίο το αφαιρείται. Και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε μια διόρθωση σε αυτό το άρθρο, νομίζουμε ότι αλλού είναι το προβληματικό. Για παράδειγμα, και δεν είναι ο μόνος.
Για παράδειγμα, στην παράγραφο 4 που προβλέπει να επιχορηγούνται από το Δήμο οι σύλλογοι των εργαζομένων, γιατί εκεί, αν θέλετε, για μας είναι το προβληματικό, γιατί τα σωματεία των εργαζομένων δεν μπορούν να χορηγούνται από τους εργοδότες τους. Τα σωματεία βασίζονται στις συνδρομές των μελών τους και δεν χρειάζεται να δημιουργούν, αν θέλετε, και άλλου είδους διάβλους εξαγοράς κλπ. Πραγματικά από τον εργοδότη τους. Τώρα, στη χθεσινή τοποθέτηση αναφέρθηκαν αναλυτικά στα ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις στους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και κυρίως τη λογική που αυτές υπηρετούν. Σε συνέχεια, αν θέλετε, και προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να γίνεται πιο ενεργός ο ρόλος τους στην εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών, στη μετατροπή της και τελικά στη μετατροπή της τοπικής διοίκησης σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό με διεύρυνση της ανταποδοτικότητας και με μείωση της χρηματοδότησής της από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό και τα διάφορα άρθρα που αφορούν τις διευκολύνσεις για τα τέλη κοινοχρήστων ή τις βεβαίωσης και ίσπραξης οφειλών υποχρέων προς τους Δήμους σε βάθος δεκαετίας και λοιπά σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων. Στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μας, έχουν στόχευση κυρίως στο να διευκολύνουν την εισπραξιμότητα από τους Δήμους, την ώρα που δεκάδες λαϊκές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμούς, ακόμα και για τα διάφορα οφειλόμενα στους Δήμους. Ακόμα αναφερθήκαμε στο άρθρο 8, όπου ουσιαστικά ενισχύεται αυτή η γνωστή λογική το να ενισχύεται με κάθε τρόπο η πλειοψηφία και η πλειοψηφούσα άποψη, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την έκφραση διαφορετικής γνώμης με την δυνατότητα που δίνεται για την έγκριση των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων να εισάγεται προς συζήτηση μόνο η εισήγηση που έχει αποφασίσει το ΔΣ του κάθε ιδρύματος, ενώ οι όποιες εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων των συμβούλων να πρέπει να συνοδεύονται από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και από αιτιολογική αντίστοιχη έκθεση. Πιο προβληματική είναι η διάταξη, αναφέρθηκαν και η πλειοψηφία των φορέων, του άρθρου 11. Εδώ, κύριε Υπουργέ, πάτε να μονιμοποιήσετε για στην πραγματικότητα την απαράδεκτη διαδικασία των διαφόρων ειδών καρικατούρας συνεδριάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και την τηλεδιάσκεψη που έχει μια σειρά προβληματικά στοιχεία και κατά τη γνώμη μας και στις συνεδριάσεις της Βουλής υπάρχουν αυτά και πολύ περισσότερο στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια και όλη αυτή τη λογική των περιφοράς κλπ. Με πολλά ευτράπελα που στην πραγματικότητα αποστεώνουν τη διαδικασία, περιορίζουν τη δυνατότητα της αμεσότητας και της αντιπαράθεσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κατά κύριο λόγο και το πιο προβληματικό αυτών είναι η δυνατότητα συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών και μάλιστα με απόφαση που θα παίρνει με τα 3/5 της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή να μπορεί να αποφασίζουν για θέματα που μπορεί να έχουν και έντονες αντιδράσεις των φορέων του λαού της περιοχής, ότι θα γίνονται και κλεισμένα των θυρών, δηλαδή μακριά από τους δημότες τους οποίους αφορά η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά μπορεί να κρύψει το Δημοτικό Συμβούλιο όταν αποφασίζει για λογαριασμό του λαού μιας περιοχής. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα θα δώσετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα αυτή η διαδικασία για να αποφεύγονται οι παρεμβάσεις εργαζομένων, παρεμβάσεις φορέων κλπ. Μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Και είναι μια παράδεικτη διαδικασία, σας καλούμε να το αποσύρετε. Τώρα έγινε μεγάλη συζήτηση για το άρθρο 18. Που αφορά την μείωση στην πραγματικότητα του αριθμού των κατοίκων για τις κοινότητες που θα αποτελούνται μόνο από πρόεδρο ή από τριμελές συμβούλιο. Στην ουσία αυτού της ρύθμισης δεν διαφωνούμε με το να υπάρχουν τα τριμελή συμβούλια. Όμως σας είπαμε και χτες ότι δεδομένο ότι διατηρείται αυτό το ποσοστό της υποχρεωτικής συμπερίληψης
τον συνδυασμό, σε όλους τους συνδυασμούς συμβουλίων από όλες τις κοινότητες στο ποσοστό των 60%, ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη δυνατότητα να μπορέσουν να φτιαχτούν συνδυασμοί στις διάφορες δημοτικές ενότητες που μπορεί να έχουν και εκατοντάδες, υπάρχουν περιοχές που έχουν εκατοντάδες κοινότητες, Κέρκυρας, Πάτρα κλπ. Άρα κάνατε μια τροπολογία που μειώσατε την ποσόστοση από το 80 στο 60% και τώρα με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα αναιρείτε την όποια μείωση του ποσοστού. Εμείς σας ζητάμε να βάλετε μέσα σε αυτή τη διάταξη το να πάει υποχρεωτικότητα στο 40% για να θεωρηθεί ένας συνδυασμός πλήρης. Και αν κατάλαβα καλά με βάση αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι στις κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων θα είναι υποχρεωτικό όλοι οι συνδυασμοί να βάζουν από κάτω όλους τους υποψηφίους της κοινότητας, αυτό είναι εξωφρενικό. Δηλαδή θα υποχρεώνεται μια παράταξη να συμπεριλάβει έναν χρυσαυγίτη πρόεδρο που δεν έρχεται με τη στήριξη του. Αυτό είναι γνωστό, ειδικά στις κοινότητες των 200 κατοίκων, είναι γνωστό το τι καπνό φουμάρει ο καθένας, το πούμε έτσι. Θα υποχρεώνεται μια παράταξη να συμπεριλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό της έναν κοινοτάρχη που έχει τον Α, Β, Γ πολιτικό προσανατολισμό για να θεωρηθεί το ψηφοδέλτιό της πλήρως, από πού και σπου. Ή θα είναι ξεχωριστό το ψηφοδέλτιο, αν θέλετε να έχει τέτοιου είδους ενιαία ψηφοδέλτια, ή από τη στιγμή που θα είναι στο ψηφοδέλτιο της παράταξης, θα συμπεριλαμβάνονται μόνο οι κοινοτάρχες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη παράταξη. Αλλιώς είναι ένα εντελώς τρελό, να μην το αποχαρακτηρίσω αλλιώς, μια εντελώς τρελή ρύθμιση. Και σε σχέση με τα διάφορα συμβίβαστα κλπ. Που βάζεται στο άρθρο 19 και αλλού στο νομοσχέδιο για την άρση των κολλημάτων και ασυμβιβάστων. Σας είπαμε και χθες ότι στην πραγματικότητα αυτό που είναι το ουσιαστικό σε αυτές τις ρυθμίσεις δεν είναι για δευτερεύοντα πρόσωπα που παίζουν, δεν ξέρω που είπατε, μετόχους και λοιπά σε διάφορες εταιρείες, αλλά είναι, αφορά κυρίως στελέχη που διορίστηκαν, έπαιξαν ένα ρόλο σε δήμους και περιφέρειες, γενικούς διευθυντάδες κλπ. Απέκτησαν μια εμπειρία σε αυτή την προσαρμογή της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και τώρα θέλετε να τους δώσετε και τη δυνατότητα να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στις διάφορες δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Και μάλιστα τους επιστρέφετε και πίσω όσους έχουν ήδη παραιτηθεί για να συνεχίσουν να είναι στα πόστα αυτά. Μια κουβέντα για το άρθρο 26 που αφορά τη χρηματοδότηση του βοήθεια στο σπίτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν μπορεί να το κρύψει κανένας, το ομολογούν οι πάντες, ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εδώ και σχεδόν μια 20ετία έχουν δώσει πραγματικά την ψυχή τους σε αυτούς τους πολύ ευαίσθητους τομείς και έχουν προσφέρει σε τόσους δήμους της πόλης, της χώρας, είναι απολύτως χρήσιμοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και αυτό το δείχνουν και οι τεράστιες ελλείψεις σε όλους αυτούς τους τομείς που βοά ο τόπος ότι υπάρχουν σε όλους τους δήμους τεράστιες ελλείψεις εργαζομένων που έρχονται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις τρύπες. Άρα θεωρούμε τραγικό ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζετε την ομοιρία τους και αρνείστε αυτούς τους ανθρώπους να τους μονιμοποιήσετε. Μιλάμε για αυτούς τους 163 εργαζόμενους που έχουν μείνει, που δεν μπήκαν μέσω του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θεωρούμε ότι πρέπει να αρθεί αυτή η απαγόρευση το να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Δεν μπορεί να συνεχίζετε και προεκλογικά, αν θέλετε, με τις προσωρινές παρατάσεις. Δεν μπορείτε να κρύψετε ότι είναι απαραίτητοι αυτοί οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Και τέλος πάντων, θέλω να πω και μια κουβέντα απαντώντας στην υποκρισία του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στο ερώτημα που έθεσε προς τους φορείς, λέγοντας ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα μπορούσε αυτούς τους ανθρώπους να τους μονιμοποιήσει παρακάμπτοντας το Σύνταγμα. Και να πω την υποκρισία σας, διότι όταν το ΚΚΕ έβαλε στη συνταγματική αναθεώρηση ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η απαράδεκτη απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένων χρόνων σε αορίστου, δηλαδή το να εξασφαλίζεται επιτέλους
σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που, έχετε να κρέμ, που τους έχετε όλοι σας να κρέμονται όμοιροι των διαφόρων ελαστικών σχέσεων εργασίας, ότι τότε σύσσωμοι και τα διάφορα κυβερνητικά κόμματα, τα προηγούμενα και τα επόμενα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκε αυτή την... το να εξαιρεθεί από το Σύνταγμα αυτή η απαγόρευση και τώρα παριστάνεται όλοι τους ευαίσθητους. Και αυτά τα αποτελέσματα τα περιέγραψαν γλαφυρά και στην ακρόαση των φορέων οι διάφοροι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των ερετών περιφερειών για την αθλειότητα που υπάρχει με τα μεγάλα κενά, με υπηρεσίες που λειτουργούν με ένα τρίτο, ένα τέταρτο και ένα δεύτερο των εργαζομένων να είναι συμβασιούχοι και χίλια δυο τέτοια, αλλά βέβαια και τα αιτήματα που εξέφρασαν για να αρθούν πραγματικά οι μισθολογικές τους αδικίες που δεν έρονται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ούτε σε σχέση με το άρθρο 30, αν θέλετε, που αφορά την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος στους υπαλλήλους των νησιωτικών περιοχών, κατά κύριο λόγο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, γιατί επισημάνθηκε ότι η δεύτερη παράγραφος που βάζεται ως όρο το να μην έχει ούτε ο ίδιος, ούτε σύζυγος, τέκνα και λοιπά μόνιμη κατοικία στην περιοχή, στην πραγματικότητα πετά έξω. Και από αυτό το πενιχρό επίδομα που δίνεται στις νησιωτικές περιοχές στη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτές, και είναι ακατανόητο γιατί μπαίνει αυτός ο όρος όταν υποτίθεται το βάζετε για να λύσετε τις αδικίες και τις ανισότητες που υπάρχουν στις νησιωτικές περιοχές, το μεγάλο κόστος διαβίωσης και χίλια δυο άλλα που θα μπορούσαμε ώρα να τα συζητάμε. Αλλά βέβαια ούτε λύνονται αυτές οι τεράστιες μισθολογικές αδικίες, ούτε με αυτό το γνωστό απαράδεκτο σύστημα των κινήτρων, των ποσοτικών κινήτρων και της ανταμοιβής που βάζεται στο άρθρο 47, που επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι πραγματικά δημιουργεί ανθρωποφαγία, εντείνει την αρένα του ανταγωνισμού και συνδέονται, αν θέλετε, τα αποτελέσματα της εργασίας ελέγχων κλπ. Με ποσοτικά κριτήρια και όχι με τα ποιοτικά κριτήρια της δουλειάς τους. Άλλα είναι αυτά που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Σας τα κατέθεσαν τα πλήρη τους αιτήματα και όχι βέβαια το να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στους εργαζόμενους που διαφοροποιούνται μέχρι σήμερα, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, οι μισθολογικές τους αυξήσεις κλπ. Και όχι βέβαια αυτά που προσπαθείτε κάθε φορά για να εισάγετε, για να ενισχύσετε και το διέρηκε βασίλευε. Και κλείνω με μία τροπολογία που καταθέσαμε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, το είχαμε φέρει και με ερώτημα, είδαμε ότι δεν εισήχθη ούτε σε αυτό το ερανιστικό σας νομοσχέδιο ως ρύθμιση, οπότε το καταθέτουμε ως τροπολογία και ζητάμε να πάρετε μέτρα, κύριε Υπουργέ, για την ακόλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από όλους τους εποχικά εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού για να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο εργασίες τους. Ξέρετε ότι είναι ένας τεράστιος όγκος εργαζομένων, κυρίως νέων, οι οποίοι είναι γνωστό ότι δουλεύουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ήδη πολλοί από αυτούς ξεκινάνε σιγά σιγά από το Πάσχα να φεύγουν, δουλεύουν χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια, με εξοντοτικούς όρους δουλειάς και που είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα σε αυτούς τους κλάδους παραβιάζονται κατά κόρον και αυτή η υποχρέωση των εργοδοτών να δώσουν άδεια, εκλογική άδεια στους εργαζόμενους για να πάνε να ψηφίσουν στους τόπους κατοικίας τους. Πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν, το να μετακινηθούν μαζικά τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι σε ελάχιστες μέρες, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν και τα μέσα για να γίνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να υπάρξει δυνατότητα να ψηφίσουν, εφόσον το αιτηθούν βέβαια οι εργαζόμενοι, στον τόπο εργασίας τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, όπως γίνεται για παράδειγμα με τους ναυτικούς εργαζόμενους στα πλοία κλπ. Που όταν βρεθεί ένα πλοίο σε μια περιοχή, να υπάρξει ονομαστική κατάσταση, η οποία μπορεί να συντάσσεται και να υπογράφεται από τη ΔΥΠΑ, με βάση το έντυπο της αναγγελίας της πρόσληψης των εργαζομένων. Θα μπορούν λοιπόν με βάση αυτούς τους καταλόγους να προσέλθουν οι εργαζόμενοι στις διάφορες τουριστικές περιοχές και να ψηφίσουν σε κάποιο εκλογικό τμήμα
που θα ορίζεται της περιοχής για να μην στερηθούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε εργαζόμενους που δυστυχώς ξέρουν πολύ καλά ότι ούτε το κόστος μπορούν να σηκώσουν της επιστροφής στον τόπο κατοικίας τους για να ψηφίσουν για λίγες μέρες και να επιστρέψουν για δουλειά και κυρίως ξέρουμε ότι, ότι παραβιάζεται κατά κόρον και αυτή η υποχρέωση των εργοδοτών το να τους δώσουν άδεια για αυτές τις μέρες όταν καλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν ένα ρεπό, να πάρουν μια ανάσα ούτε να αρρωστήσουν κατά την τουριστική περίοδο. Και έχουμε καταθέσει και μια δεύτερη τροπολογία, θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά τη Δευτέρα, μόνο σαν τίτλο το λέω. Στην περίπτωση που μετά την ανακήρυξη του συνδυασμού στον Άριο Πάγο, λόγω για παράδειγμα κάποιου κολλήματος που προκύπτει στον Άριο Πάγο, δεν ανακηρυχθούν ορισμένοι υποψήφοι επηρεάζοντας την ποσόστοση του συνδυασμού, να δίνεται μια μικρή προθεσμία για να μπορέσουν να επανέλθουν και να διορθώσουν τους συνδυασμούς η κάθε παράταξη. Ευχαριστώ.